Μπορεί σήμερα να είναι η μέρα της αγωνίστριας γυναίκας, αλλά δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά, παρά εκφράζοντας την καταδίκη μας ενάντια στη ρώσικη εισβολή και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Χτες, η 7χρονη κόρη μου μου έκανε μία ερώτηση που πιστεύω πως αυθόρμητα έρχεται στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. «Μαμά, εμείς σε αυτόν τον πόλεμο, με ποιον είμαστε?» Πρέπει να απαντήσουμε στα παιδιά μας, τους συναδέλφους μας και σε κάθε άνθρωπο πως ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να μοιράσουν το πλούτο που παράγουν οι λαοί, εμείς δεν μπορούμε να διαλέγουμε στρατόπεδο. Αυτοί που σήμερα στέκονται υποκριτικά ενάντια στο αιματοκύλισμα που προκαλεί ο Πούτιν στην Ουκρανία είναι οι ίδιοι που με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους αιματοκύλισαν το λαό της Κύπρου, της Ιουγκοσλαβίας και τόσων άλλων. Είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που εναντιώνονται στο Πούτιν όχι για το καλό του λαού της Ουκρανίας, αλλά για να βάλουν χέρι αυτοί στον πλούτο της χώρας του. Απαιτούμε άμεσα το σταμάτημα της ρωσικής εισβολής. Καταδικάζουμε τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και απαιτούμε το κλείσιμο όλων των βάσεων που έχουν γεμίσει τη χώρα μας οι δολοφόνοι των λαών με τη σύμπραξη όλων των κυβερνήσεων και μας μετατρέπουν σε στόχο. Εμείς, οι αυταπασχολούμενοι της Αθήνας, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες για την προστασία του εισοδήματός μας, για την αξιοπρέπεια της δουλειάς μας, για την προάσπιση της υγείας μας, για το δικαίωμα της εργαζόμενης γυναίκας, είτε μισθωτής είτε αυταπασχολούμενης, στην εργασία, στη μητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο, στη δημιουργική ζωή. Εμείς, οι αυταπασχολούμενες γυναίκες, θεωρούμε πως η θέση μας είναι εδώ, σε αυτή τη διαδήλωση. Απορρίπτουμε το ψέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας που μας πετάει το τυράκι πως μπορεί μία από εμάς, φορτωμένη με τόσα καθημερινά βάρη, να γίνει μία επιχειρηματίας σαν αυτές που βγάζουν τα εκατομμύρια. Σας ρωτάω, ποια από εμάς μπορεί να δουλεύει μέσα στο κομμωτήριο όρθια με την κοιλιά στο στόμα? Ποια από εμάς αντέχει να σηκώνει τις σκούτες μέσα στα εμπορομάγαζα για χρόνια? Ποια βρίσκει τη δύναμη να εργάζεται μέσα στο εργαστήριο αισθητικής 10 και 12 ώρες για να ανταγωνιστεί τις μεγάλες επιχειρήσεις? Ποια αντέχει να διαβάζει τα παιδιά της μέσα στα λογιστικά γραφεία γιατί δεν προλαβαίνει να πάει σπίτι? Ποια μοδίστρα στα δάχτυλα μπορούν να ράβουν μέχρι τα 67 χρόνια? Τι κοινό έχουμε όλοι εμείς με τη γυναίκα επιχειρηματία που επιδοτείται συνεχώς από το κράτος, που έχει ένα σκασμό υπαλλήλους, που έχει υπηρέτρια, νταντάδες, λούσα, ελεύθερο χρόνο, που στέλνει τα παιδιά της στα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία? Το ότι είμαστε όλες γυναίκες δεν σημαίνει πως είμαστε κιόλας ταξικά ίδιες και ταξικά ίσες. Όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται τις διεκδικήσεις μας για να έχουμε οι αυταπασχολούμενες επίδομα άδειας μητρότητας από το κράτος 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά το τοκετό, στο ύψος του κατώτατου μισθού. Αρνούνται την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές αυτό το διάστημα. Αντιθέτως, αναπαράγουν την ανισότητα, τη βία και την εκμετάλλευση. Είμαστε εδώ σήμερα για να απευθυνθούμε σε όλες τις συναδέλφισες αυταπασχολούμενες που παλεύουν στη ρωμαϊκή αρένα της ελεύθερης αγοράς, βλέπουν τα διέξοδα του συστήματος που βιώνουν στο πετσί τους, αλλά διστάζουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα της ένταξης στη συλλογική πάλη. Όσο κυριαρχεί το τίποτα δεν αλλάζει και φορτώνονται όλη την ευθύνη, αφήνουν χώρο στις κυβερνήσεις, όχι μόνο να προσπεράσουν τα προβλήματά μας, αλλά πολλές φορές να μας ξυλώνουν και τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. Συναδέλφισες, ο συλλογικός αγώνας είναι μονόδρομος. Δεν είναι μια ακόμα γενική ενασχόληση με τα κοινά. Η πάλη μας ξεσκεπάζει την αυταπάτη του ατομισμού και βοηθάει τη γυναίκα του σήμερα να γίνει καλύτερη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της.
όχι με τρόπο μαγικό ή δίνοντας λύση σε όλα τα προβλήματα, αλλά με τη συνειδητοποίηση του ότι δεν μπορεί αποκλειστικά να παλεύει μόνη για πράγματα που θα πρέπει να ενδιαφέρουν όλη την κοινωνία. Η συλλογική μας δράση μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και αν καταφέρει μια γυναίκα να δώσει στα παιδιά της όλα εκείνα τα εφόδια που θεωρεί σωστά για το μέλλον τους, αύριο το σύστημα θα τα ξεσκίσει στη μηχανή του κέρδους. Την απελευθερώνει από τις τύψεις της καθημερινότητας για όλα αυτά που είναι απούσα. Ο Ρίτσος έλεγε πως δεν είναι τίποτα να λείπεις αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει. Η γυναίκα πρέπει να μάχεται σήμερα για ισοτιμία και όχι για μια ισοπεδωτική ισότητα που τσακίζει τα δικαιώματά μας και τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας. Απλώνουμε το χέρι στη συνάδελφο και της λέμε πως η λαϊκή πάλη είναι καθημερινό μάθημα βαθιάς γνώσης. Είναι συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, στο σχολείο του καθημερινού αγώνα και στην οικογένεια. Αυτά και τόσα άλλα αποκαλύπτονται στο ταξίδι για να περάσει ο λαός στην αντιπίθεση. Καλή μας δύναμη!